Η κατηγορία είναι στο κρεοπωλείο. Μάλιστα. Ποτέ σε ένα κρεοπωλείο δεν παίζονται τόσο, δεν παίχτηκαν τόσο πολλά. Παίζονται τώρα, έτσι. Σίγουρα. Θέλουμε μία έννοια που αφορά φυσικά στο κρεοπωλείο, που είναι η κατηγορία μας, να βάλουμε το α, να βάλουμε το σίγμα, το τάφ, το λάμδα και το π. Και μετά να σκεφτείς εσύ τα δικά σου γράμματα. Π βλέπεις και τάφ. Όχι. Όχι. Μόνο αυτά μας λείπουν από την αρχική πεντάδα. Τώρα πάμε στα τέσσερα δικά σου. Ωραία. Θα πω το μη. Μη, σαν να λέμε Μαυριτανία. Ωραία. Θέλω το ρο. Άλλο ένα σύμφωνο. Ναι, και το κάπα. Ποιο είναι το φωνήεν το οποίο θα ανοίξει παραπάνω από μία φορές, που άνοιξε το άλφα. Το γιώτα. Το γιώτα. Είναι μέχρι τώρα να ρωτήσω μόνο αν οι επιλογές είναι τελείως τυχαίες ή αν ταξιδεύει κάπου το μυαλό. Όχι, τελείως τυχαίες. Τελείως τυχαίες. Μακάρι λοιπόν στην τύχη να δικαιωθείς για ακόμη μία φορά σήμερα. Πάμε. Στο κρεοπωλείο. Εξαιρετικά! 10 δευτερόλεπτα από τώρα. Μασχάρι. Ναι.